Τηλεόρασης. Είμαστε οι απέναντι, Χρήστο Τσαλικίδης, Σταύρος Ωραϊλόγλου, Σταύρος Ωραϊλόγλου και Χρήστο Τσαλικίδης. Και από σήμερα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, θα τα λέμε εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα της Άτλας Τηλεόρασης στις 10 το βράδυ. Είμαστε οι απέναντι, με έδρα τη Θεσσαλονίκη για όλη την κεντρική Μακεδονία και μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ στη θέση 654, Σταύρο, αν δεν κάνω λάθος. 654, έτσι ώστε σε όλη την Ελλάδα να μπορείτε να βλέπετε τους απέναντι και όλο το πρόγραμμα της Άτλας Τηλεόρασης. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή μας αρχή, λοιπόν. Για δώσε λίγο το στίγμα. Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Ποιοι είμαστε. Είμαστε αυτοί που θα μπούμε απέναντι σε κακοσκήμενα, απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα στο να προσδιοριστούν, δηλαδή κομματικά μιλώ πάντα ή πολιτικά. Θα είμαστε απέναντι σε αυτούς που αλλάζουν εύκολα ιδεολογίες, χρώματα, κόμματα. Θα είμαστε απέναντι στα κακοσκήμενα, αλλά θα είμαστε με όλους εσάς, τους πολίτες κεντρικής Μακεδονίας, τους τηλεθεατές μας, εσάς που αναζητάτε ψύχρεμη και αντικειμενική ενημέρωση. Εμείς ερχόμαστε εδώ επικουρικά, έτσι ώστε να μπορέσετε εσείς στο τέλος του δρόμου να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Απέναντί μας, αλλά δίπλα μας παράλληλα, είναι ο Δημήτρης Τσοντάκης και ο Θανάσης Αλευρόπουλος, οι δύο τεχνικοί μας οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν και τους ευχαριστούμε πολύ για την προετοιμασία για να είμαστε σήμερα έτοιμοι. Σε λίγο θα μπούμε και στη διαδικασία των συνεντεύξεων, μιας και ποδαρικό με το δεξί θα μας κάνουν ο Θόδωρος Καράγουλο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, και ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Β3 τομέα Αθηνών. Μιας και εκεί στην Αθήνα έχουν σπάσει οι εκλογικές περιφέρειες. Η μέρα ξεκινάει, ολοκληρώνεται βασικά σε λίγες ώρες, με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου να μπαίνει σε γενικό καθεστώς lockdown. Ανακοινώθηκε νωρίτερα. Είχαμε σήμερα και τη συνέντευξη τύπου της Υπουργού Πολιτισμού για το θέμα με τις καταγγελίες σχετικά με όσα γίνονται στο θέατρο. Και είναι προφανές ότι μπαίνουμε σιγά-σιγά σε μια διαδικασία, Σταύρο, για να κάνουμε τον απολογισμό, αν θέλει, σήμερα της εβδομάδας. Σε πολιτικό επίπεδο είχαμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως στη Βουλή, όπου βλέπουμε ότι ανεβαίνουν οι τόνοι σιγά-σιγά με τα διάφορα νομοσχέδια. Πέρασε το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην παιδεία. Είχαμε χθες το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην ΑΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και είχαμε σήμερα και σε επίπεδο Θεσσαλονίκης αύξηση του οικού φορτίου όπως καταγράφεται, αλλά παράλληλα είχαμε και το θέμα με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε γενικό lockdown πολύ αυστηρό από αύριο το πρωί στις 6. Και θα έχει νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, Χρήστο, πώς θα εφαρμοστεί αυτό το γενικευμένο lockdown στα όρια του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Καθώς για πρώτη φορά νομίζω στη Θεσσαλονίκη ένας Δήμος θα απομονωθεί, κλείνει. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί. Υπάρχει φόβος στους κατοίκους. Απόλυτα κατανοητός, καθώς εκεί εντοπίστηκαν, όπως όλα δείχνουν, τα πιο πολλά κρούσματα της λεγόμενης αφρικανικής μετάλλαξης. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι άλλο. Αναφέρθηκε σε μία περίοδο. Μήπως μπαίνουμε και σε μία έντονη προεκλογική περίοδο. Λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά, συζητιούνται ακόμα περισσότερα. Το ζητούμενο είναι, νομίζω, ότι πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχει και η δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι το 2021 δεν θα είναι εκλογική χρονιά. Καλά, Χρήστο μου, οι εκλογές ποτέ δεν προαναγγέλλονται, εξαγγέλλονται. Προφανώς. Απλά, παρακολουθώντας κανείς τον Πρωθυπουργό, καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που τουλάχιστον θεσμικά αυτό που λέει το εννοεί. Βέβαια, δεν ποιος? Ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Τι κάνει, ό,τι κάνει. Το... Αυτό που λέει, ναι. Το εννοεί. Αυτό που λέει, το εννοεί. Ναι. Ναι. Εγώ το βλέπω λίγο ανέμελο, βρε Χρήστο, δεν ξέρω. Να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά. Μπαίνεις, είναι λίγο ανέμελος. Εντάξει. Εμένα μου άρεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας που διόρισε, την κυρία Σακελλοροπούλου. Εκεί λοιπόν συμφώνησαν οι δύο αυτοί ανώτατοι άρχοντες του τόπου στο ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα στο επίπεδο της επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Ένα θέμα το οποίο τώρα προέκυψε, τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον, Χρήστο. Ακριβώς. Αλλά συμφώνησαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια αρχή. Ναι, αλλά και επειδή διαγνώστηκε το πρόβλημα. Διαγνώστηκε. Προχωράει μια νομοθετική πρωτοβουλία από τον Υφυπουργό Ιστορικών, τον κύριο Τομπέτσα, ο οποίος στην ουσία τι μας λέει, ότι θα κοιτάξει να μπορέσει να πασάρει περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους, ώστε να μπορέσουν να έχουν την ευχέρεια να κινηθούν και να λύνουν τα προβλήματα χωρίς να περιμένουμε πλέον το κράτος πατερούλι. Γιατί στην ουσία, Σταύρο, κακά τα ψέματα, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με αφορμή τον παγετό στην Αθήνα και την κακοκαιρία. Μείναν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα. Μέχρι σήμερα, τώρα που μιλάμε. Ακριβώς. Ωστόσο όμως,
Ας μην βλέπουμε το δέντρο του blackout και ας μην χάνουμε στην ουσία το βάσος των ευθυνών. Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από το κράτος. Δεν μπορείς να λες ότι για όλα υπεύθυνο το κράτος, όταν υπάρχουν οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πρέπει να χειρίζονται πρόσωπα και καταστάσεις και να λαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για να μπορέσουν στην ουσία να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των πολιτών. Δεν διαφωνώ. Το ζήτημα όμως είναι να εντοπίσουμε κάποτε πού είναι οι ευθύνες. Είναι στην κεντρική εξουσία, είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μία άχλη. Μία άχλη, νομίζω, ότι η οποία εξυπηρετεί στο τέλος του δρόμου, Χρήστο. Αυτούς οι οποίοι όταν δεν σκέπτονται, συσκέπτονται. Και όταν συσκέπτεσαι πολλές φορές ή όταν συστήνεις επιτροπές, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να παρατηρήσεις μια κατάσταση, να κρύψεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να μπορέσεις να πας. Να βρίσκεις μάλλον τρόπους να συντονίζεις και να διαχειρίζεσαι επικοινωνιακά καταστάσεις, οι οποίες όμως έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Ξέρεις, πολλοί περιμέναν, έχοντας ίσως και το κακό παράδειγμα του 2017, την αίσθηση ότι θα ζούσαμε και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες σκηνές. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω. Όχι, απλά δεν είχε πολύ χιόνι. Ενδεχομένως, να την γλιτώσαμε. Τυχεροί ήμασταν. Είχαμε άγιο. Καλά, βέβαια δεν πάγωσαν οι αλατιέρες. Να το πιστώσουμε αυτό. Ακριβώς. Στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Τουλάχιστον οι αλατιέρες στην Ελλάδα, ξέρετε, αυτό είναι μια πραγματικότητα νομίζω. Αναζητούμε πολλές φορές τα αυτονόητα. Αυτονόητα τα οποία δεν είναι τόσο αυτονόητα. Έτσι λοιπόν, ναι, στα όρια, θα έλεγα, του πολεοδομικού συγκρατήματος και όχι μόνο στα στενά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να μην μιλούμε μόνο για τον κεντρικό Δήμο, υπήρξε μια ετοιμότητα. Ασφαλώς, βέβαια, η μύδια ήταν φιλική απέναντί μας. Χτύπησε πολύ με μεγαλύτερη σφοδρότητα τους κατοίκους της Αθήνας και όχι μόνο, στην Εύβοια. Αλλά εκεί τώρα και πάλι, νομίζω πως με αφορμή αυτό, θα μπορούσε ή θα πρέπει επιτέλους να μπει και μια τάξη σε αυτό το περίφημο ζήτημα της επικάλυψης ή συγκάλυψης ή όπως αλλιώς θες πες το, αρμοδιοτήτων. Έγραφε σήμερα ή χθες, αν δεν κάνω λάθος, η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για να πέσει, αν πέσει ένα δέντρο στο δρόμο ή για το ποιος θα το κλαδέψει το δέντρο, εμπλέκονται ή 14 ή 15 υπηρεσίες και υπάρχει ένα πολύ παλιό βασιλικό διάταγμα. Άρα μπαίνουμε στην ουσία σε μια συζήτηση για το πώς μπορεί να εξελιχθεί πλέον και να εξυγχρονιστεί το πολιτικό, όχι το πολιτικό μας κοινωνικό, η κοινωνική μας ζωή. Να κάνουμε γίνει κάποτε, νόμους. Χρήστο μου, 2021 έχουμε. Περίμενε, τώρα που το κράτος γίνεται ψηφιακό, θα το περάσουμε και αυτό στο gov.gr. Το ψηφιακό κράτος. Ναι. Ναι. Καλά, πάσχει και αυτό λίγο εδώ που τα λέμε, το επιτελικό κράτος, το οποίο με χαρά έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσουμε για το επιτελικό κράτος και με τον Θόδωρο Καράγλου και με τον Νίκο Παπά, ασφαλώς, το μεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπο της επικαιρότητας. Βέβαια, με τον κύριο Καράγλου έχουμε να κάνουμε και πολλές ερωτήσεις αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, καθώς νομίζω οι τηλεθεατές μας θέλουν να μάθουν ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό του βήμα. Θα τα βάλουμε όλα αυτά στην ατζέντα της συζήτησης. Θα τα πούμε παρακάτω. Το τηλέφωνο ήδη χτυπάει. Θα στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Εύωσμο και στην Πηλαία και στη Θέρμη και στο Ρεόκαστρο και συνεχίζουμε. Αν θα μου επιτρέψει να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη μου την Αθανασία, η οποία σήμερα τι μου έλεγε, Χρήστο. Άκου τώρα αυτό. Σταύρο, την Παρασκευή θα σας βλέπουμε. Τη Δευτέρα έχει άγριες μέλισσες. Ναι, αλλά και μην τσιμπάμε πολιτικά όμως. Δεν ξέρω, δεν είμαστε, φαίνεται σαν το διαφάνει. Το χωριό έτσι δεν λέγεται αυτό, στις άγριες μέλισσες. Νομίζω. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Θα κάνουμε όμως τα πάντα για να μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε ζωντανό και ζωηρό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μας, όλων όσων εμπιστεύονται εμάς για την ενημέρωσή τους. Άλλωστε, αυτό θα κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 10, να μπορέσουμε να σας παρουσιάζουμε την εικόνα, την κατάσταση της πόλης, πώς διαμορφώνεται σε πολιτικό κυρίως επίπεδο και μέσα από έναν γόνιμο συζήτηση, από ένα γόνιμο διάλογο, από μια ειλικρινή συζήτηση χωρίς αποκλεισμούς, να μπορέσουμε να βγάλουμε ειδήσεις και να δώσουμε το λόγο στα πολιτικά μας πρόσωπα να καταθέσουν τις απόψεις τους και να πάρουν θέσεις για τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα. Ετοιμαζόμαστε έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά και για τις συνεντεύξεις μας, Σταύρο, να περάσουμε δηλαδή στην ουσία του διαλόγου. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Κοινός τόπος και δικός μου και του Χρήστου είναι ένας. Ότι η δημοσιογραφία είναι για να υπηρετεί τους κυβερνόμενους και όχι τους κυβερνώντες. Όμως, εδώ δεν έχουμε έρθει ούτε ως τηλεδικαστές, ούτε ως τηλεκριτές. Γιατί δυστυχώς σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης υπάρχει μια τάση σκύλευσης πολιτικής
των ανθρώπων τους οποίους προσκαλούν για μια συνέντευξη. Δεν είμαστε εδώ για να τους κρίνουμε αυτούς. Εσείς κρίνετε, οι τηλεθεατές και βέβαια οι ψηφοφόροι, Χρήστο. Γιατί έχουμε το υπέρτατο όπλο, την ψήφο. Ακριβώς. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία, η οποία ενδεχομένως για πολλούς είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, να θεωρείται ενδεχομένως και προεκλογική. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε όμως για να μας κάνει ποδαρικό ο Θόδωρος ο Καράγλου, το οποίο τον έχουμε στο Skype, τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Καράγλου, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε με το δεξί σας. Καλησπέρα κύριε Τσαλικίδη, κύριο Αραίλογλου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξέρετε ότι είμαι γουρλής. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω ποδαρικό στην εκπομπή σας. Να είστε βέβαιοι ότι θα πάτε καλά, γιατί πραγματικά με καλούν πάντοτε στην πρώτη κάθε εκπομπή που ξεκινάει, γιατί ξέρουν, επαναλαμβάνω, ότι έχω καλό ποδαρικό. Όντως, αυτό επιτρέψτε να το ξέρω λίγο καλύτερα από τον Σταύρο. Λοιπόν, κύριε Καράγλου, να πάρω εγώ πρώτος το λόγο για να μπούμε στη συζήτηση. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με την ατάκα που είπε ο κύριος Ξηδάκης προχθές για την δεξιά. Αισθανθήκατε εσείς προσβεβλημένος, σας πείραξε? Κοιτάξτε, δεν περίμενα από έναν άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Ξηδάκης, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός πολιτισμού, να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απαράδεκτη έκφραση. Ντρέπομαι και μόνο που την ακούω. Είναι δυνατόν σήμερα, στην εποχή που ζούμε, στον 21ο αιώνα, να χρησιμοποιούμε εκφράσεις κολοδεξί ή οτιδήποτε άλλο? Είναι ντροπή αυτά. Θεωρώ ότι δεν συνάδει με τον πολιτικό πολιτισμό που όλοι μας πρέπει να σεβόμαστε και να καλλιεργούμε. Θεωρώ και θέλω να σταθώ σε αυτό. Έτσι, δεν θέλω να το χοντρίνω περισσότερο. Να πω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή, το είπε εν τη ρήμη του λόγου του. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια απαράδεκτη έκφραση που δεν θα ήθελα να υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Όπως εγώ σέβομαι τον κάθε, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, αντίπαλό μου, έτσι θεωρώ ότι και η άλλη πλευρά πρέπει να σέβεται και την απέναντι πλευρά. Είναι λογικό και αυτονόητο να έχουμε έντονο διάλογο πολλές φορές. Είναι λογικό και αυτονόητο να έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις και απόψεις. Είναι λογικό και αυτονόητο να παλεύει ο καθένας για τις ιδέες του. Αλλά οι χαρακτηρισμοί και οι προσβολές και η γενίκευση με τον όρο που χρησιμοποιήσε ο κ. Ξηδάκης προφανώς δεν αρμόζουν σε ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο. Κύριε Καράγλου, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Είσαστε αναμφισβήτητα ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Σε μια πολύ δύσκολη περιφέρεια, με πάνω από 180 χωριά, αν δεν κάνω λάθος, κομοπόλης, μια περιφέρεια που θέλει πάρα πολύ αγώνα, υπομονή και επιμονή. Σπάσατε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και το φράγμα των 30.000 σταυρών. Και συγχαρητήρια. Διάβαζα το βιογραφικό σας, είστε βουλευτής από το 2004, 17 συναπτά έτη. Νιώθετε πως ο κύκλος αυτός σιγά σιγά τίνει να κλείσει, και αν κλείσει όσον αφορά στην κεντρική πολιτική σκηνή, ποια είναι τα επόμενα βήματα στην περιφέρεια για την οποία έχετε μιλήσει και στο παρελθόν, ή μήπως βλέπετε και προς Βρυξέλλες στη θέση του Ευρωβουλευτή, γιατί όχι? Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Ραϊρόγλου που είπατε καλές κουβέντες. Προφανώς μελετήσατε το βιογραφικό μου. Θέλω να πω ότι εγώ κρίνομαι κάθε φορά. Όποτε έχει εκλογική μάχη είμαι πάντοτε παρόν. Είτε αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση στο παρελθόν, είτε αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή τώρα. Κρίθηκα και την τελευταία εκλογική μάχη. Οι συμπολίτες μου, δόξα τω Θεώ, στις εκλογικές μάχες που έχω δώσει 8 τον αριθμό στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, με αναδεικνύουν και τις 8 φορές πρώτο βουλευτή στην περιφέρεια αυτή. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλω, αναγνωρίζουν ότι είμαι ειλικρινής και ότι έχω μια πρωτογενή σχέση με τους συμπολίτες μου. Και αυτό το σέβομαι, το εκτιμούν και γι' αυτό το λόγο μου δίνουν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπήσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να επιτελώ το καθήκον μου όσο μου δίνουν τη δυνατότητα. Τώρα, είναι γεγονός και δεν το έχω κρύψει ποτέ ότι ο πρώτος έρωτας είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται ποτέ. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα από πολύ μικρός, εκτός από τις μάχες που έδωσα με τη ΜΑΚΗ, τη Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση, τη Δάφνη του Φουκού στα Πανεπιστήμια, την ΟΝΕΔ γενικότερα, αλλά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και δει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, την οποία υπηρέτησα για 8 χρόνια ως πρόεδρος της κοινότητας Αγγλιβερίου. Στη συνέχεια την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού που υπηρέτησε για 9,5 χρόνια. Και βεβαίως από το 2004 και μετά συμμετέχω στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκλεγόμενος συνεχώς βουλευτής. Ναι, η τοπική αυτοδιοίκηση, το λέω, δεν το κρύβω, είναι ένας έρωτάς μου. Είναι πολύ σημαντική η χαρά της πρωτογενούς δημιουργίας, του να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και να προσπαθείς να δώσεις λύση συνεργαζόμενος με υπηρεσίες, συνεργαζόμενος με διάφορους φορείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θα ήθελα σε κάποια φάση, όταν φτάσει η ώρα μου και κλείσω τον κύκλο μου, να κλείσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ένας ευγενής στόχος, αλλά βεβαίως το έχω ξεκαθαρίσει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράταξη την οποία υπηρέτησε για όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι από παιδί με κοντά παντελονάκια, κύριε Ραϊλού, στην Νέα Δημοκρατία, στην ΟΝΕΔ και όλα τα σχετικά. Έχω περάσει από πολλά επίπεδα. Επομένως, την παράταξή μου δεν θα την πληγώσω ποτέ. Θα λειτουργήσω συντεταγμένα και θα κάνω αυτό που πρέπει. Θα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και να κλείσω την πολιτική μου διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το ότι και είμαι και αισθάνομαι πολύ νέος ακόμη και νομίζω ότι έχω πολλά να προσφέρω και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένας ευγενής στόχος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι θα με ενδιαφέρει ή η συνέχιση της δράσης μου στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση την οποία θα κλείσω, θα ήθελα να κλείσω. Δεν έχω κανένα στόχο να ασχοληθώ με το Ευρωκοινοβούλιο. Θεωρώ ότι εκεί φεύγεις πιο μακριά από την άμεση επαφή που έχεις με τον πολίτη. Βεβαίως η δουλειά που κάνει ένας ευρωβουλευτής είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί προσπαθεί να μεταφέρει τη φωνή της πατρίδας στο Ευρωκοινοβούλιο, να δώσει μάχες, να υπερασπίσει τα δικαιώματά της. Τη σέβομαι και την τιμώ, αλλά δεν είναι μέσα στους στόχους μου. Άρα λοιπόν, για να μην πλατιάζω, σας λέω ότι ναι, θα με ενδιαφέρει σε κάποια φάση να κλείσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν ήρθε και αυτό. Ωραία. Έχετε ξεκινήσει και έναν κύκλο επισκέψεων σε δήμους, στην εκλογική σας περιφέρεια, στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο εισπράττεται, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες έχει καλλιεργηθεί γενικότερα η αίσθηση ότι για την κυβέρνηση αρχίζει να τελειώνει ο μήνας του μέλητος. Δεν αισθάνομαι ποτέ ότι είχαμε το μήνα του μέλητος και ότι τώρα τελειώνει. Αισθάνομαι ότι είμαστε μια κυβέρνηση μάχης, μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε να παλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Και δυστυχώς, ενώ φαινόταν ότι όλα εξελίσσονται πάρα πολύ καλά, θυμίζω ότι αν συζητούσαμε ένα χρόνο πριν, θα λέγαμε όλοι ότι το Φεβρουάριο δηλαδή του 20, θα λέγαμε ότι η χρονιά που ακολουθεί το 20 θα είναι η χρονιά που η ελληνική οικονομία θα απογειωθεί και όλα θα είναι διαφορετικά και θα ξεπεράσουμε το σοκ που είχαμε υποστεί από την 10χρονη οικονομική κρίση. Δυστυχώς όμως, άλλα θέλουμε εμείς, άλλα σχεδιάζουμε εμείς και άλλα θέλει ο Θεός. Έτσι. Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε 4 πολύ αυστηρά, πολύ σημαντικά προβλήματα. Καταρχήν την πανδημία η οποία είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά και συνεχίζουμε να τα πηγαίνουμε καλά. Βεβαίως, εχθρός του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο. Αλλά παρόλα αυτά, το τονίζω αυτό και το πιστεύω, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και νομίζω ότι υπάρχει μια σωστή διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε πρώτη φάση το Μάρτιο του 2020 την προσπάθεια εισβολή στη χώρα μας χιλιάδων λαθρομεταναστών στα σύνορα του Εύρου. Ήμουνα τότε υπουργός Μακεδονίας Θράκης και έζησα το πρόβλημα από πάρα πολύ κοντά. 17 φορές πήγα πάνω και είδα το τι γίνεται στα σύνορα. Είχαμε έναν άλλο είδους υπηρετικό πόλεμο. Και σταθήκαμε όρθιοι και η κυβέρνηση μπόρεσε και πέτυχε και κράτησε τα σύνορα απαραβίαστα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιστώνουν οι πολίτες στην κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είχαμε την οικονομική κρίση η οποία ξέσπασε εξαιτίας της πανδημίας. Είναι μια παγκόσμια οικονομική κρίση που έφερε μια πολύ βαθιά ύφεση και αυτό είναι ζήτημα που είναι στοίχημα της επόμενης ημέρας. Και βεβαίως είχαμε τις προκλήσεις της Τουρκίας που θεωρώ ότι πετύχαμε να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα, να έχουμε καταδίκη της τουρκικής πολιτικής όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Ρωσία, από όλους τους μεγάλους διεθνείς παίκτες και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, ότι διαχειριστήκαμε το χρόνο που πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο με σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν αλλά προκύψαν, λαθρομετανάστες, κορονοϊός, οικονομική κρίση, προκλήσεις Τουρκίας και νομίζω ότι τώρα που σιγά σιγά και με την πορεία των εμβολιασμών εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, με την αντιμετώπιση του προβλήματος του κορονοϊού, που θα λήξει το πρόβλημα αυτό. Είμαι αισιόδοξος, είμαι επίσης αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι θα λήξει τον επόμενο 1-2 μήνες. Δηλαδή το Πάσχα το βλέπω διαφορετικά εγώ σε σχέση με το Πάσχα του 20. Θεωρώ ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και όλα τα άλλα προβλήματα και αναφέρουμε κυρίως στην οικονομία αλλά και βεβαίως στις προκλήσεις που δεχόμαστε από την πλευρά της Τουρκίας. Προκλήσεις οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στα έργα τα οποία αναφερθήκατε και τα οποία διαχειριστήκατε εν μέρει ως
Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης. Πόσο ικανοποιημένος είστε στο πλαίσιο αυτό που όλο που περιγράψατε με την εξέλιξη των μεγάλων λεγόμενων δημόσιων έργων στη Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλώ για το μετρό Θεσσαλονίκης, μιλώ για την γέφυρα flyover και βέβαια μιλώ και για ένα, θα το έλεγα, δικό σας παιδί, με όλο το θάρρος, το Θεσσιντεκ, το τεχνολογικό πάρκο, το οποίο προχωρά στην περιοχή της Θέρμης. Κύριε Ραέλογλου, είμαι από αυτούς που πιστεύω στη συλλογική προσπάθεια. Δεν είμαι one-man show, ποτέ δεν ήμουν αυτής συλλογικής. Θεωρώ ότι είμαι ένα εξάρτημα μιας καλοκουρδισμένης μηχανής, που είναι η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, συντεταγμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, κάτω από την καθοδήγηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη με τη στενή συνεργασία μαζί του, προσπάθησα να προωθήσω μια σειρά από πολιτικές για την αναβάθμιση, για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης, των 16 περιφερειακών ενωτήτων, που πρέπει να σας πω ότι στο διάστημα των 18 μηνών που ήμουν υπουργός, δεν υπήρξε περιφερειακή ενότητα, νομός δηλαδή με την παλιά ορολογία, δεν υπήρξε δήμος τον οποίο να μην επισκεφθώ, τους 16 νομούς, τους 78 δήμους, και να έχω μια συνεργασία πρωτογενή, άμεση, με τους δημάρχους, με τους τοπικούς παράγοντες, να ακούσω τον καημό τους, τα προβλήματά τους, να προσπαθήσω με τις μικρές δυνάμεις που είχα να δώσω όποιες λύσεις μπορούσα να δώσω και βεβαίως πάντοτε συνεργασία και με τα Υπουργεία της Αθήνας, στα κεντρικά Υπουργεία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει βεβαίως και το κάθε Υπουργείο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταθέσει μια καινούργια ατζέντα, μια πολύ σημαντική ατζέντα, η οποία παρά τα προβλήματα που ανέφερα πριν, τον κορονοϊό, την οικονομική κρίση, την κρίση μας και την ένταση με την Τουρκία, παρόλα αυτά υλοποιείται. Και υλοποιείται γιατί έργα του παρελθόντος έχουν μπει πλέον στις ράγες τους και προχωρούν κανονικά. Βλέπε μετρό, που παρά την εμπλοκή που υπάρχει με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να εκδώσει την απόφασή του και ελπίζουμε να είναι θετική για να τελειώσει μια περιπέτεια με το σταθμό της Βενιζέλου για να μπορέσουν να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα έργα. Παρ' όλα αυτά δεν σταματήσαν, γιατί μπορεί να μην γίνεται έργο στο σταθμό της Βενιζέλου, γιατί υπάρχει εμπλοκή του Συμβουλίου της Επικρατείας και του οποίου την απόφαση αναμένουμε, αλλά τα έργα σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι και στην επέκταση για Καλαμαριά αλλά και στο κεντρικό κομμάτι από την Πηλαία μέχρι την Αγία Σοφία και στη συνέχεια από την Πλατεία Δημοκρατίας μέχρι το σταθμό συνεχίζονται. Ήδη η υποδομή, η σιδηροδρομική έχει τελειώνει, η σταθμή περισσότερη είναι στο τελικό στάδιο. Αν λοιπόν ξεπεραστεί σύντομα το πρόβλημα και υπάρξει μια θετική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι ώστε να συνυπάρξουν και το μετρό και τα αρχεία που βεβαίως και εμείς και σεβόμαστε και θέλουμε να αναδειχθούν, τότε νομίζω ότι το έργο πραγματικά θα έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση τον Απρίλιο του 2023, όπως είπε σχετικά και ο Πρωθυπουργός χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα έργα, και το flyover, που είναι μια προσπάθεια καινούργια που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στηρίζει πάρα πολύ θετικά ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, Υποδομών, όπως λέγεται τώρα, ο Κώστας ο Καραμαλής. Και τα έργα τα οποία έχουν σχέση με την ανάδειξη της πόλης, με την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ, δηλαδή με την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αλλά και ένα καινούργιο έργο, το οποίο μαζί με την ανάπλαση της ΔΕΘ, η δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στην Περαία, το Θεσσιντεκ, εμείς στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τα χαρακτηρίζαμε σαν τα έργα τα οποία είναι τα δύο mega project της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι με βάση το στοχοχρονοδιάγραμμα που υπάρχουν σε καλό δρόμο. Είμαι βέβαιος ότι ο διάδοχός μου στο Υπουργείο, ο Σταύρος ο Καλαφάτης, θα συνεχίσει την προώθηση των έργων αυτών, θα συνεχίσει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και θα έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα. Και θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μια σχετική έννοια στην πολιτική, έτσι, και όταν εννοώ σύντομο αναφέρομαι στο χρονοδιάγραμμα που έχει το κάθε έργο, για παράδειγμα, είπα ότι το μετρό έχει χρονοδιάγραμμα το 23 το Μάρτιο. Τον Απρίλιο, συγγνώμη. Ναι. Το Θεσσιντέκ έχει χρονοδιάγραμμα στο τέλος του καλοκαιριού του 23. Η ανάπλαση της ΔΕΘ έχει χρονοδιάγραμμα το 2026, οπότε γιορτάζουμε 100 χρόνια από την πρώτη διεθνή έκθεση. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα τα οποία είναι σε εξέλιξη θα είναι ολοκληρωμένα έτσι ώστε να τα χαρεί το κοινωνικό σύνολο, να τα χαρούν οι Βορειοελλαδίτες, αλλά όχι μόνο αυτό,
αλλά να στηρίξουν εμπράκτως την οικονομία μας, να αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη και την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και να δώσουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για απασχόληση, κυρίως σε νέα παιδιά, σε νέους επιστήμονες που θα μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους. Κύριε Καράγουλο, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι δυστυχώς αδυσόπιτος. Απλά θέλω μία δέσμευσή σας την επόμενη φορά, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία έχει κάθε δικαίωμα χρονό να νιώθει αδικημένη και παραμελημένη σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Το ξέρω. Σας θυμίζω μόνο ξέρω, τα τελευταία γεγονότα με τα αποτεφρωτήρια στο Δήμο Δέλτα και όχι έτσι. Μόνο. Την επόμενη φορά όμως, καθώς πλέον πρέπει να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και ελπίζω την άλλη φορά να είμαστε δίπλα-δίπλα από το στούντιο κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας φιλοξενήσατε. Καλό σας βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.